Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι η χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια κάνει έναν τιτάνιο αγώνα. Οι πολίτες κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Μαζί όλοι μας, με τεράστιο κόπο, δυσκολίες, πολιτικό, προσωπικό κόστος, κάνουμε όλοι μας το πατριωτικό μας καθήκον. Γιατί εδώ και 2 χρόνια, αφού του αποκαλύφθηκε μια κατάσταση που παραλάβαμε, η χώρα μας, η κοινωνία μας μπήκε σε ένα βαθύ τούνελ μιας δοκιμασίας από όπου περνάμε, με στόχο βέβαια να βγούμε πολύ καλύτεροι, πολύ ισχυρότεροι. Εδώ και 2 χρόνια τρέχουμε ασταμάτητα να κρατηθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Και είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για το τι έχουμε καταφέρει και τι καταφέρνουμε κάθε μέρα. Και αυτό, παρότι έχοντας τα δημόσια οικονομικά που ήταν υποκατάρρευση, ένα κράτος όπως το ξέρετε και το ξέρουμε πελατειακό και διαλυμένο, μια διεθνή συγκυρία ρευστή με αγορές με τεράστιο φόβο και κερδοσκοπία ανεξέλεγκτες, μια Ευρώπη με τις δικές της αμφιβολίες, δυσκολίες, συντηρητισμούς, με έναν δημόσιο διάλογο να κατακλείζεται από την εύκολη εκμετάλλευση του πόνου αντί της του ορθού λόγου, και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου να μην μπορεί, να μην θέλει, όχι μόνο να παραδεχθεί ότι πρέπει να αλλάξει, ούτε καν την σοβαρότητα της κατάστασης να αναγνωρίσει. Απλά στοιχεία για να προχωρήσει αυτός ο τόπος μπροστά. Αυτή ήταν η κατάσταση και μέσα σε αυτές τις συνθήκες δίνουμε μάχη ως χώρα τα τελευταία 2 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες, παρά την ισοπεδιωτική κριτική, παρά τον παραλογισμό, την αθέμητη αντίδραση ακόμα και ομάδων, παραγόντων, ισχυρών, οι οργανωμένων που λιμένονταν την οικονομία και το κράτος, καταφέραμε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας τα αυτιά σε σιρήνες και λαϊκισμούς, με απώλειες βεβαίως όσων δεν άντεξαν, να αποτρέψουμε πρώτα απ' όλα τη χρεοκοπία. Τη χρεοκοπία της χώρας, προστατεύοντας τους Έλληνες πολίτες να μην ζήσουν τον εφιάλτη αυτών. Αυτό το καταφέραμε. Να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη χρηματοδότηση για μισθούς, συντάξεις της χώρας μας, κτίζοντας από το μηδέν έναν μηχανισμό στήριξης που δεν υπήρχε. Να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε ένα τεράστιο ιστορικής σημασίας πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ώστε να αλλάξει η πατρίδα, μια και καλή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον και τις προκλήσεις που έρχονται με νέα εφόδια. Να παλέψουμε σκληρά για να καταλήξουμε με τους εταίρους μας σε μια καθοριστικής σημασίας συμφωνία για το μέλλον της χώρας, η οποία εξασφαλίζει για την Ελλάδα μια τόσο σημαντική ελάφρυνση από τα βάρη του παρελθόντος, ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας για το μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην έκτακτη κατάσταση που βρήκαμε μπροστά μας μετά τις εκλογές του 9, ήταν πρώτο καθήκον μας να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία. Ανέλαβα πρώτος εγώ, αλλά και όλοι μαζί, την ευθύνη να βρω αυτά τα χρήματα, τα ποσά, για να μην καταρρεύσει η χώρα. Αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος. Δεν ήταν κάτι που περιμέναμε, αναμέναμε προεκλογικά. Ήταν μια κατάσταση την οποία βρήκαμε, που κανένας μας δεν θα μπορούσε να προφητεύσει. Όμως αναλάβαμε στο ακέραιο της ευθύνης μας, σηκώσαμε το τεράστιο αυτό βάρος και το βγάλαμε πέρα. Πρώτα απ' όλα με μια συμφωνία τον Μάιο που μας εξασφάλισε το πρώτο και μεγαλύτερο βεβαίως ακόμα και τότε πακέτο στον πλανήτη μας των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερος στόχος, στηριζόμενοι στην αξιοπιστία που δίνει στη χώρα η επώδυνη αυτή η προσπάθεια όλης της κοινωνίας μας, να βελτιώσουμε σταδιακά τους όρους της συμφωνίας. Ήμασταν πράγματι ένα πειραματόζω. Πρώτη φορά αυτή η κατάσταση είχε συμβεί σε μια αναπτυγμένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα και σε μια
ενιαία νομισματική ένωση όπως είναι η Ευρωζώνη. Και από αυτό το πειραματικό στάδιο βεβαίως πληρώσαμε πολλά, μάθαμε πολλά, αλλά και διαπραγματευτήκαμε πολλά. Καταφέραμε στην Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου με πολύ σημαντική μείωση. Το χρέος όμως παρέμεινε υπέρογκο, δύσκολο να αποπληρωθεί, χωρίς να πνίγει επί πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα. Γι' αυτό και ο τρίτος στόχος μας σε ό,τι αφορά το χρέος ήταν ακριβώς να μειωθεί αυτό το βάρος. Το βάρος πάνω στους Έλληνες πολίτες. Τα καταφέραμε με ένα πρώτο μεγάλο βήμα τον Ιούλιο, αλλά τελικά στη συνέχεια με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου του 2011, πριν από λίγες μέρες, που βεβαίως συμπλήρωσε αλλά και ξεπέρασε κατά πολύ με θετικό τρόπο τις αποφάσεις του Ιουλίου. Επαναλαμβάνω πολύ σύντομα, είναι γνωστά αλλά πολλές φορές χάνονται στον ωριμαγδό των άλλων συζητήσεων, ότι η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου που πετύχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αντικειμενικά ορόσημο για τη χώρα. Ανοίγει νέες προοπτικές. Πολλοί προσπάθησαν στην αρχή να την απαξιώσουν, ο καθένας για το δικό του λόγο. Αλλά η πραγματική της σημασία για τη χώρα και τον Έλληνα σήμερα αναδεικνύεται, θα λέγα μέρα με τη μέρα αναδεικνύεται, πόσο καθοριστικής και ιστορικής σημασίας ήταν για την Ελλάδα. Και είναι.